μαζί μας στο στούντιο η Έλλη Κοκάλη για να δούμε πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες, Έλλη, διότι το φαινόμενο αυτό προκάλεσε προβλήματα και στις πτήσεις. Σαφώς πιο ήπιο το πέρασμα της αφρικανικής σκόνης από την Κρήτη αυτή τη φορά, ωστόσο βρέθηκε και πιλότος που τα βρήκε πολύ σκούρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τον αερολιμένα του Ηρακλείου, δεν παρουσιάστηκαν καθόλου προβλήματα στις υπόλοιπες πτήσεις, παρά μόνο σε αυτή που βλέπουμε πολίτες να καταγράφουν το τελευταίο κομμάτι αυτής της πτήσης, αφού είχαν προηγηθεί πάνω από το Ηράκλειο. Αυτό είναι, με συγχωρείτε, σε διακόπτω, είναι ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Είναι από το λιμάνι. Από τη μαρίνα του λιμανιού του Ηρακλείου είναι τραβηγμένο αυτό το πλάνο. Είχαν αντιληφθεί νωρίτερα οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες που βρίσκονται στην περιοχή του αεροπλάνου, να κάνει κύκλους πάνω από το Ηράκλειο και μάλιστα αναζήτησαν την τροχιά του και στα ανάλογα συστήματα που καταγράφουν είτε τις πτήσεις των αεροσκαφών είτε τις πτήσεις των πλοίων αντίστοιχα. Είδαν ότι έκανε επανειλημμένες διελεύσεις. Από ό,τι μάθαμε από το αερολιμένα του Ηρακλείου, είχε επιχειρήσει και το πρωί να προσγειωθεί στο Ηράκλειο προερχόμενο από Ανόβερο, δεν τα κατάφερε ο πιλότος, πήγε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και το απόγευμα, μετά από μερικούς κύκλους πάνω από το Ηράκλειο και το βόρειο λίμενο Βραχίωνα, πήρε κάθοδο με τον τρόπο που βλέπουμε και τελικά έφτασαν οι επιβάτες από τη Γερμανία στον προορισμό τους. Εξαιρετικά εντυπωσιακό. Αυτή είναι σίγουρα μια εικόνα που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε σε κάθε περίπτωση.